Τους τρεις πολύτιμους βαθμούς απέσπασε ο Ολυμπιακός Βόλου στο χθεσινό παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Μία νίκη που μπορεί να χαρακτηριστεί η σπουδαιότερη της χρονιάς, καθώς οι Ερυθρόλευκοι διατηρήθηκαν στο κυνήγι της πρώτης τριάδας. Και αν ο Ολυμπιακός Βόλου κέρδισε τρεις πολύτιμους βαθμούς χάρη στο τέρμα τον Κουνσότο στο 68, η διοίκηση της ομάδας για ακόμη μία φορά ήταν αναγκασμένη να απαντήσει με ανακοίνωση στα σχόλια του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Απόλλων και με τίτλο «Για δεύτερη φορά φέτος φωνάζει ο κλέφτης», αναφέρεται μεταξύ άλλων στις αχαρακτήριστες ενέργειες οι οποίες συνέβησαν χθες στο γήπεδο Γιώργιος Καμάρας, όπως η ολιγόλεπτη συσκότηση στο χώρο των αποδυτηρίων της ομάδας και η προσπάθεια προπυλακισμού των ποδοσφαιριστών από στελέχη της γηπεδούχου ΠΑΕ. Τέτοιου είδους απαράδεκτες ανήθικες και άνανδρες πρακτικές είναι παντελώς άγνωστες στην ΠΑΕ Ολυμπιακός Βόλου και δεν εκφράζουν ούτε το ήθος, ούτε την συμπεριφορά, ούτε τις συνήθειες τόσο του Προέδρου της κ. Δημήτρη Καραγιάννη, όσο και των υπολείπων μελών του ΔΣ. Για όσους δεν θυμούνται, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, διαιτητής της χθεσινής αναμέτρησης του Ολυμπιακού Βόλου με τον Απόλλωνα, για δεύτερη φορά φέτος καταλόγησε ανύπαρκτο πέναλτι υπέρ της ελαφράς ταξιαρχίας. Η πρώτη ήταν στο παιχνίδι με την Καλλιθέα στο Γρηγόρης Λαμπράκης, καταλήγει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βόλου. Στα καθαρά αγωνιστικά, ο Δημήτρης Πετκάκης στη φάση του πέναλτι δέχθηκε την τέταρτη κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία. Ο έμπειρος αμυντικός συμπλήρωσε κάρτες και θα πρέπει μέχρι αύριο η τεχνική ηγεσία να δηλώσει σε ποιο από τα τρία προσεχή παιχνίδια ο παίκτης θα εκτίσει την ποινή του. Από το επόμενο μάτς με τον Πιερικό θα απουσιάσουν οι τιμωρημένοι Γκούντο Ολίσε και Γιάννικ Γενκά. Οι διοικούντες παρέλαβαν 1.000 εισιτήρια για τους φιλάθλους που επιθυμούν να μεταβούν στην Κατερίνη την Κυριακή, τα οποία θα διατίθενται από τα συνηθισμένα σημεία, τα γραφεία δηλαδή της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βόλου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, καθημερινά 9 με 2.30 και 6 με 9, και από τα γραφεία των οργανωμένων φιλάθλων επί της Αγίου Δημητρίου. Την αναμέτρηση του Ολυμπιακού Βόλου με τον Πιερικό στην Κατερίνη θα διευθύνει ο κύριος Θανάσης Σέζος από την Ένωση Κιλκής με βοηθούς τους Χρήστο Πεντσερετζή και Τριαντάφυλλον Αλμπάντι επίσης από την Ένωση Κιλκής. Τέταρτος ορίσκει ο κύριος Σταμάτης Μολυχητούδης από την Ένωση Μακεδονίας.